Η σημερινή παρουσία όλων σας είναι ιδιαίτερα τιμητική και συγκινητική και μας γεμίζει χαρά και δύναμη. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη σημαντική ημέρα για εμάς και σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε κοντά μας. Σήμερα αφήνουμε πίσω τις εκλογικές μας διαφορές και συνεχίζουμε το στο διοικητικό μας ταξίδι με ενότητα, υπευθυνότητα, σχέδιο και πρόγραμμα. Ένα ταξίδι που για εμένα προσωπικά ξεκίνησε το 2014, όταν έθεσα τον εαυτό μου υπό την κρίση σας για πρώτη φορά. Η αγάπη μου για τον ιστορικό και όμορφο τόπο μας και η διάθεση και προσφορά συναντήθηκαν με τις ίδιες αξίες εξαιρετικών συνεργατών για το όραμά μας, για έναν Δήμο, έναν μέλλον, όπου έγινε και πράξη. Με τη ρητή εντολή σας το 2019, ταράζοντας τα νερά του Δήμα Φίκλιας Ελάτιας. Μία εντολή που μας δόθηκε εκ νέου στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, οπότε και ανανεώσαμε τη μεταξύ μας εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη απέδειξε περίτρανα ότι η επιμονή, η πίστη και η ειλικρίνεια κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και σφραγίζεται σήμερα με τον όρκο ευθύνης που δώσαμε απέναντι σε όλους εσάς. Όρκο καθήκοντος, ο οποίος σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, με νέες προοπτικές, με παλιά και νέα στελέχη, αλλά με το ίδιο όραμα και τον ίδιο καθημερινό σκληρό αγώνα στο στίβο της αυτοδιοίκησης για ένα Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό, βιώσιμο και ανθρώπινο. Η προηγούμενη τετραετία χαρακτηρίστηκε από έργο πολυεπίπεδο, με μετρήσιμα αποτελέσματα σε διάφορους τομείς και σε όλα τα χωριά μας. Αφήσαμε το αποτύπωμά μας και στα 16 από αυτά, γιατί τα χωριά του Δήμου μας δεν είναι απλώς ο τόπος μας, είναι ο πλούτος μας και θέλουμε να τα βλέπουμε ζωντανά και περιποιημένα. Από μικρές αλλά απαραίτητες παρεμβάσεις μέχρι σπουδαία έργα υποδομής, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να βελτιώσουμε αισθητά την καθημερινότητα όλων μας, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής και να διεκδικήσουμε πολλές και μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Παρά την υγειονομική κρίση και τις διαρκείς προκλήσεις, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις. Εκμεταλλευτήκαμε όσες ευκαιρίες προέκυψαν και μείναμε πιστοί σε όσα υποσχεθήκαμε. Τα γνωρίζετε όμως όλα αυτά, αφού το έργο μας είναι ένας από τους λόγους που μας εμπιστευτήκατε ξανά. Όλο αυτό το έργο και η απαιτητική καθημερινότητα δεν υλοποιήθηκε ούτε αντιμετωπίστηκε από έναν μόνο άνθρωπο. Έγινε πράξη χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μου, που διακρίνονται τόσο για τις ικανότητές τους, όσο και για το ήθος τους, και χάρη στους υπαλλήλους του Δήμου, που υπήρξαν πάντοτε μέρος της λύσης του προβλήματος και τους ευχαριστούμε για τη διαρκή στήριξη και συνεισφορά τους. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την αγαθή συνεργασία με όλους σας και ελπίζουμε να παραμείνετε στο πλευρό μας και στη νέα μας θητεία, γιατί είστε όλοι απαραίτητοι. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συνεργάτες μου, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους κοινοτήτων και μέλη τοπικών συμβουλίων που δεν συνεχίζουν κοντά μας στη νέα θητεία. Άφησαν όμως ανεξίτηλα δείγματα γραφής στον τόπο που αγάπησαν και κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Όλοι τους υπήρξαν χρήσιμοι από τη θέση που κατήχαν και είμαι βέβαιη ότι από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται πλέον θα συνεχίσουν να προσφέρουν στο Δήμο μας με την ίδια αγάπη. Γιατί δεν είμαστε απλώς αξιώματα, αλλά άνθρωποι με αξίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι επιχείρηση, ούτε ιδιοκτησία κανενός. Είναι σίγουρα όμως οικογένεια και λειτουργεί επιτυχημένα μόνο με ομόνοια, μεθοδικότητα και συνένεση. Τίποτα μεγάλο και σπουδαίο δεν μπορεί να είναι επίτευγμα μονάδας, παρά μόνο ομάδας. Απαιτούνται πολλά χέρια, πολλά μυαλά, κλειστά στόματα και ανοιχτά αυτιά. Κάτι που εμείς στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας κάναμε πράξη με αυτά αποτελέσματα. Όλα όσα καταφέραμε και δρομολογήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, όλα όσα μας κάνουν υπερήφανους, είναι έργο συλλογικό και φέρει ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο των συνεργατών μου που άφησαν τη σφραγίδα τους στον τόπο μας
και δίνουν τη σκυτάλη στα νέα μέλη της ομάδας μας, με τις αρχές να φανούν άξιοι συνεχιστές τους. Ευχαριστήσω φίλο όμως και στους επικεφαλείς και τις ομάδες της αντιπολίτευσης για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Παρότι σήμερα είναι μέρα χαράς, επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και σε ένα αξιόλογο άνθρωπο που δεν βρίσκεται πια μαζί μας, στο Γιώργο Ξηρομερίτη, το οποίο το πέρασμα από την τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε σύντομο, η προσφορά του όμως μεγάλη. Θέλω επίσης να συγχαρώ και όλους τους εκλεγέντες, με τους οποίους θα πορευτούμε με το ίδιο όχημα για τα επόμενα 5 χρόνια. Το όχημα της αλήθειας, της αλληλεγγύης, της πρόοδου και των λύσεων. Χωρίς παλαιοκομματικές πρακτικές, ανούσιες φωνές και στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά με νυφάλιες θέσεις, ρεαλιστικές προσεγγίσεις και επικοδομητικό διάλογο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διστάσω να συγκρουστώ με ξεπερασμένες αντιλήψεις και ιδεοληψίες. Εδώ βρισκόμαστε για να χτίσουμε και να συνεχίσουμε την ανωδική μας πορεία στην οδό της ανάπτυξης, της ευρωπαϊκής προοπτικής και του αύριο που μας αξίζει. Ένα αύριο για το οποίο πρέπει να δουλέψουμε σκληρά στο σήμερα, με ιεράρχηση στόχων, σοβαρές προτάσεις, υπευθυνότητα και συλλογικότητα, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό μέλλον στα παιδιά μας, γιατί εκείνα είναι η κληρονομιά μας και για εκείνα δεσμευόμαστε σήμερα ενώπιόν σας. Γνωρίζουμε ότι η ευθύνη, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις αποτυχίες, βαραίνει συνήθως τη δημοτική πλειοψηφία. Όμως ο κάθε ρόλος έχει την αξία και τη δυναμική του και όλοι μαζί θα εργαστούμε από κοινού προς όφελος του πολίτη και του Δήμου μας. Γι' αυτό οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως κορυφαίο όργανο δημοκρατίας που λειτουργεί με συνεργασία και διαφάνεια και ως μέσο προώθησης και επίτευξης στόχων ώστε να σε εκπροσωπεί επάξη, αφού είναι η φωνή σας. Μας θυμίσατε με την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες σας. Εγώ και οι συνεργάτες μου σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη δημητική ψήφο σας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο την καθημερινή προσφορά μας. Να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη και καμία χρηματοδότηση ανεκμετάλλευτη και να παραμείνουμε μια δημοτική αρχή για όλους τους δημότες του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με μεράκι και όρεξη για δουλειά, με συμβόλαιο τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, με μια ομάδα ικανή που απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη, ενεργούς πολίτες και καταρτισμένους εξωτερικούς συνεργάτες, με πρόθυμους υπαλλήλους, με συνεργασία και σύμπνοια, θα παραμείνουμε υπηρέτες του τόπου μας, με μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και την προκοπή. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη αγάπη και στήριξή της. Άλλωστε, οι σταθερές μας αξίες σε αυτή τη ζωή ήταν και παραμένουν δικοί μας άνθρωποι. Ας τους δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας διαρκώς. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν το ζητούν, όμως αδιαμφισβήτητα το αξίζουν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή και δημιουργική θητεία και να συνεχίσουμε το δήλωσο σχολο έργο μας με δύναμη και υπομονή. Να συνεχίσουμε μαζί όπως ξεκινήσαμε, με δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μαζί με τον νέο χρόνο ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο έργων και δράσεων στο Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας και σας έλεγε συνοδοιπόρους από την πρώτη ως την τελευταία του σελίδα. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και ευημερία. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ.